εν μέσω διαμαρτυριών και έντασης από αγανακτισμένους πολίτες και νοσοκομιακό προσωπικό, ο Υφυπουργός Υγείας Μιχάλης Τιμοσίδης, συνοδευόμενος από στελέχη του ΟΚΑΝΑ, εγκαινίασαν σήμερα το πρωί τη μονάδα χορήγησης υποκατάστατων για εξαρτημένα άτομα. Εκεί ανακοινώθηκε και η πολύ σπουδαία κίνηση συγγενών ενός εκλειπώντος να δωρήσουν τα όργανα του ώστε να σωθούν άλλοι ασθενείς που περιμένουν μόσχευμα. Κατά την έξοδό του από τη μονάδα, ο Υφυπουργός άκουσε τα εξαμάξεις από το οργισμένο πλήθος που του ζήτησε τα ρέστα μέχρι και για το μνημόνιο. Αυτό το όμορφο ταξίδι προσφοράς και αυτό σε συμπολίτες μας, κυρίως νέους ανθρώπους, οι οποίοι βρέθηκαν μέσα σε μια περιπέτεια ζωής όπως είναι ο χώρος της εξάρτησης από ουσίες και που μέχρι πριν από λίγο καιρό το μέλλον τους ήταν όχι μόνο αβέβαιο, αλλά δυστυχώς η ελληνική πολιτεία παρακολουθούσε είτε τη λίστα της ντροπής να μεγαλώνει και να ξεμακραίνει μέσα στο παρελθόν, σε χρόνια δηλαδή αναμονής, είτε να μετράμε θανάτους. Θελήσαμε να αντιστρέψουμε αυτή την πορεία, πήραμε πρωτοβουλίες, είχαμε τον ΟΚΑΝΑ, ένα φορέα της πολιτείας, ο οποίος έχει την εμπειρία, έχει την επιστημοσύνη, έχει τη γνώση, αλλά έχει και τη βούληση να βοηθήσει να αλλάξουμε αυτά τα πράγματα. Σε χρόνο υπήρχε προκατάληψη, όπως πριν κάποια χρόνια υπήρχε προκατάληψη για τους ψυχικά ασθενείς και τους ήθελαν στα άσυλα, έτσι και για την ομάδα των εξαρτημένων ατόμων υπήρχε προκατάληψη ότι δεν είναι άτομα που πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσα στον χώρο του νοσοκομείου. Άρα αυτό που εγώ θα ήθελα να επισημάνω από τη μεριά μου είναι ότι σήμερα γίνεται ένα σημαντικό βήμα της επιστήμης, ένα σημαντικό βήμα όλων μας, να αναγνωρίσουμε ότι και αυτή η κατηγορία ανθρώπων πρέπει να τη χάνει του ευεργετήματος, του δικαιώματος αν θέλετε, της θεραπείας μέσα στο πλαίσιο του Γενικού Νοσοκομείου. Η δουλειά μας είναι να αναπτύξουμε ένα δίκτυο θεραπευτικών υπηρεσιών που να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες όλη την Ελλάδα. Προτεραιότητα είχε η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα χρονολογικά. Και η Καβάλα, να πω ότι είναι η πρώτη πόλη με την οποία ξεκινάμε, αν θέλετε, την τρίτη φάση της ανάπτυξης στην περιφέρεια. Και είναι η πρώτη πόλη γιατί συναντήσαμε γόνιμο έδαφος και από τη διοίκηση του νοσοκομείου και από τους εργαζόμενους ψυχιατρικής κλινικής. Έρχεσαι εδώ πέρα! Γιατί είμαστε εκτός! Πότε θα γίνουν όλα αυτά! Αυτά τότε! Ροπίτσου! Όλο λόγια, τίποτα! Προδότες των ονείρων των παιδιών μας είστε! Φτάνει πια! Βγαίνετε και έξω και δεν τρέπεστε κιόλας! Μάνα μη γραφητήσατε τη χώρα! Έχετε τον θράσος να εμφανίζεστε κιόλα τώρα! Για τη δωρεά οργάνων από εκλειπώντα συμπολίτη μας, ο Υφυπουργός Υγείας Μιχάλης Τιμοσίδης αλλά και ο διοικητής του νοσοκομείου Δημήτρης Παπαδόπουλος σχολίασαν. Το νοσοκομείο της Καβάλας, που πιστεύω ότι στον τομέα της δωρεάς οργάνων βρίσκεται σε πολύ καλό στάδιο, σήμερα την ώρα αυτή γίνεται η λήψη οργάνων πάνω στην εντατική μονάδα για να δοθούν τα όργανα μιας ασθενούς που δυστυχώς κατέληξε στο νοσοκομείο της Καβάλας, να δοθούν το ΥΠΑΡ, τα μάτια, νομίζω εξετάζεται και οι πνεύμονες. Και νομίζω θα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια καταρχήν στο προσωπικό της ΜΕΘ, το οποίο λειτουργεί με πάρα πολύ μεγάλο επαγγελματισμό. Τα συλληπιτήριά μας μέσα στο χαμό ενός αγαπημένου προσώπου είχαν το κουράγιο και τη δύναμη να κάνουν μια κίνηση ανθρώπινης προσφοράς, μια κίνηση προσφοράς ζωής, και αυτό είναι κάτι πολύ δυνατό, δεν υπάρχουν λόγια να το περιγράψω. Προσπαθήσαμε να αλλάξουμε λίγο τα πράγματα στο χώρο των μεταμοσχεύσεων. Η χώρα μας δυστυχώς είχε κατρακυλήσει στην τελευταία, προτελευταία χώρα σε δωρεά οργάνων σώματος.